Τώρα αυτή είναι η είδηση αυτοδιοικητική. Καλησπέρα κύριε Δευτέρε. Καλησπέρα. Με άλλη ιδιότητα είστε σήμερα εδώ, με την ιδιότητα του υποψηφίου βουλευτή του ΚΚΕ. Ο πειρασμός είναι μεγάλος, αλλά δεν θα μιλήσω. Θα κρατηθώ. Γιατί συμπαθώ και τον Δημήτρη. Καλή επιτυχία. Θα είστε υποψήφιος δήμαρχος. Ναι, θα είστε υποψήφιος δήμαρχος. Η λαϊκή συσπήρωση θα είναι παρούσα και θα είναι επικεφαλής. Πολύ δεν μαζεύεστε για το Δημαρχείο. Τι γίνεται, υπάρχει τόσο μεγάλο ενδιαφέρον στην Αλεξανδρούπολη? Γέροι να είμαστε. Και πώς το λέει, καλοτάξιδη αυτή η προεκλογική ναι. διαδικασία. Αν εξαιρέσουμε τον κύριο Καραβασίλη που κουράστηκε νωρίς και έφυγε. Καλά, όλοι... δεν το έχει ανακοινώσει και ποτέ. Τώρα εντάξει, όταν παρευρίσκεται και χαιρετίζει σε διάφορες εκδηλώσεις, Μοναστηράκι, Δωρίσκο. Καλά, δεν το έχει ανακοινώσει. Αλλά δεν το είχε πει επίσημα ποτέ ότι θα είμαι υποψήφιος. Οι άλλοι κυκλοφορούσαν το ψηφοδελτίο ναι. του, ας πούμε, και το λέγανε. Εάν έμενε και αυτός, θα ήμασταν πολύ καλά. Δηλαδή, θα είχαμε μια, να το πω έτσι, απαρτία. Μια ναι. εφτάδα που θα πηγαίναμε. Παντού. Θα πρέπει να μεγαλώνουμε και το πλατό για το ακριβώς, δεν θα χωρούσαμε εδώ πέρα. Την Μπέη δεν θα γινόταν. Τέλος πάντων. Είναι... Δεν θα γινόταν γιατί δεν θα χωρούσατε, γιατί δεν θα συμφωνούσατε μάλλον να κάνετε. Συμφωνούσαμε να κάνουμε. Ωραία. Μάλλον δεν θα συμφωνούσαμε να κάνουμε. Τώρα είναι το κλασικό. Είναι ο Δήμαρχος που θα ξανακατέβει υποχρεωτικά, έτσι, ο κύριος Ζαμπούκης. Είναι ο κύριος Λαμπάκης που επενδύει στο επάνωδος. Το έχει και σαν κεντρικό σύνθημα ναι. που έχει και πολίτες επάνωδος. Θα σταματήσω στη λαϊκή συσπήρωση τους τρεις σίγουρους, λέω εγώ. Και μετά ναι. βλέπουμε. Και γιατί μετά είναι βλέπουμε. Και ο κύριος Μητυλινός, είναι και ο κύριος... Και ο κύριος Σταυράκογλου, ο κύριος Πέτροβιτς τώρα. Έτσι ακριβώς. Είναι ο κύριος Ασπιώτης που ακούστηκε. Ναι. Το ανακοίνωσε τέλος πάντων σε ραδιοφωνική εκπομπή. Και έχει προγραμματισμένη εκδήλωση ο κύριος Ασπιώτης. Οπότε ναι, οπότε καταλαβαίνετε ότι. Λοιπόν, τώρα για να πάμε στην ατζέντα. Καταρχήν δεν πρέπει να ξεκινήσουμε διαφορετικά. Είχαμε σήμερα την κηδεία του Τάσου Σουλακάκη, του αείμνηστου του Δημάρχου. Συνεδρία στο Δημοτικό. Ήσασταν στο Δημοτικό Συμβούλιο σήμερα. Δούλευα και δεν μπορούσα να είμαι, αλλά είναι φανερό και το ξέρετε, τη πάση γνωστό, ότι με τον Τάσο του Σουλακάκη είχα και προσωπική φιλία, είχα και συνεργασία, όχι μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο, γιατί μπήκα στο Δημοτικό Συμβούλιο όταν έφυγε, μετά την τρίτη δηλαδή, η τετραετία του Τάσου. Αλλά παρόλα αυτά, ναι, οφείλουμε να ομολογήσουμε ότι ο Τάσος Σουλακάκης ήταν και από αυτό που λέμε της Δημοκρατικής Παράταξης, δηλαδή ήταν από ένα χώρο τότε είχε νομοθετήσει η νόμη, ήταν αυτή η σοσιαλιστική νησίδα, ας πούμε, η νησίδα σοσιαλισμού σε κάθε πόλη, βοηθήθηκε από, από το θεσμικό πλαίσιο, αλλά ήταν και οξυδερκής, ήταν ξύπνιος, ήταν ναι. και έκανε πράγματα τα οποία... Συνέχισε τον προηγούμενο δήμαρχο, οι επόμενοι δήμαρχοι συνέχισαν αυτόν. Δηλαδή ήταν μια καλή περίπτωση της τοπικής αυτοδιοίκησης και νομίζω άξιζε στην Αλεξανδρούπολη και πρέπει να συνεχιστεί. Θέλω τέτοια... μετά τις εκλογές τις βουλευτικές, τις εθνικές, να κάνουμε μια τέτοια κουβέντα για τον Δήμο Αλεξανδρούπολης για να δούμε πού ήταν, πού είναι και ποιος, πού πρέπει να φτάσει. Αλλά όχι τώρα. Τώρα, υποψήφιος βουλευτής με το ΚΚΕ, σε μια προεκλογική περίοδο η οποία τυπικά δεν έχει ξεκινήσει, δεν έχουν προκηρυχθεί εκλογές, αλλά ο Πρωθυπουργός έδωσε την ημερομηνία των εκλογών. Και μπαίνουν και πάρα πολλές κουβέντες και πάρα πολλά πράγματα στο τραπέζι. Θέλω να μου πείτε ποια είναι η στάση του ΚΚΕ σε αυτή την εκλογική αναμέτρηση και αν μπαίνουν, ο Εύρος είναι στο επίκεντρο λόγου του φράχτη και αν νομίζετε και νιώθετε κι εσείς ότι ο Εύρος θα παίξει ρόλο σε αυτές τις εκλογές για να διαμορφώσουν αποτέλεσμα. Προφανώς, στο βαθμό που του αντιστοιχεί, αλλά και γενικότερα στον επηρεασμό, στην γενικότερη πολιτική κρίση, τι θα ακολουθήσει ο καθένας. Κοιτάξτε τώρα, επειδή αναφερθήκατε στο φράχτη, υπάρχει το εξής πρόβλημα, ότι είναι πολύ στημένη αυτή η κοκορομαχία, λέμε εμείς, γύρω από τον φράχτη. Φράχτες, ναρκοπαίδια, τα ναρκοπαίδια τα βγάλαμε, αν θυμόσαστε, είπαμε ότι δεν κάνουν. Τι αποτέλεσμα έχουν? Το αποτέλεσμα που έχουν είναι να επαναπροωθούνται, και εδώ είναι η ουσία. Να μην επαναπροωθούνται πίσω οι παράνομοι μετανάστες, να γίνουν θέσεις, είναι οι προτάσεις του ΚΚΕ, να γίνουν επιτροπές ασύλου μέσα στην Τουρκία, εκεί που φτάνει, και να μπορέσει να πάρει ταξιδιωτικά έγγραφα και να πάει ο κάθε παράνομος μετανάστες. Δεν το δέχεται η Ευρωπαϊκή Ένωση. Όχι η Τουρκία. Η Τουρκία έχει υπογράψει με την Ευρωπαϊκή Ένωση συνθήκη, η οποία είναι απαράδεκτη κατά την άποψή μας. Θα μπορούσε όμως να ρυθμιστεί έτσι. Και τι γίνεται τώρα? Έχουμε σκοτώματα. Προχθές, την Πέμπτη, τροχαίο με 7 βαριά τραυματίες. Που αυτά είναι έξοδα και για το σύστημα υγείας, που είναι έξοδα και για την ελληνική αστυνομία. Εγώ θα σας πω το πιο απλό, κύριε Δευτέρε. Όταν έγινε το τροχαίο αυτό, είχαμε τελειώσει την εκπομπή από εδώ 5 λεπτά πριν. Το προλάβαμε και εγώ και οι καλεσμένοι κτλ.
Και ο κόσμος που παραλίγο να σκοτωθεί, οι πολίτες δηλαδή, λέω, που, ναι, που πέρα είναι... από τους ανθρώπους που κι αυτοί, βέβαια η ζωή είναι ανεκτήμητη, δεν το συζητάμε. Και όσο θα βάζεις φραγμούς, όχι μόνο φράχτες, αλλά φραγμούς στην ελεύθερη διακίνηση αυτών των ανθρώπων, οι οποίοι δεν φεύγουν για τυχαία, δεν φεύγουν γιατί έτσι τους τη βάρεσε, δεν φεύγουν για να έρθουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση ή στην Ελλάδα γιατί είναι καλύτερα. Φεύγουν γιατί εκεί έχει πολέμους, εκεί γιατί έχει ανέχεια, γιατί τους σκοτώνουν, γιατί τους κυνηγάνε. Αυτό είναι το γενουσιεργό αίτιο, η γενουσιεργός αιτία για να μετακινηθούν παράνομα ή και νόμιμα. Όσοι είχαν λεφτά, ας πούμε, μπορεί να έρθαν και νόμιμα. Αλλά και ο λαοτρύπος... Το ζήτημα όμως είναι το κουκουέ, ποια θέση παίρνει ότι να κάνει το φράχτη. Λέτε όχι στο φράχτη, λέτε ότι. Δεν θέλουμε φράχτη. Δεν θέλουμε φράχτες γενικότερα. Δεν είναι το θέμα δεν θέλω φράχτη. Τα σύνορα πώς θα προστατεύσουμε. Τα σύνορα θα τα προστατεύσουμε. Εμείς είμαστε αυτοί που θα πάμε μπροστά για να κάνουμε. Ούτε θα τους αφήσουμε. Απλά λέμε ότι για να μπορέσεις να φτάσεις στο να προστατεύσεις τα σύνορά σου, στο να έχεις έναν ουσιαστικό φράχτη διαλόγου και όχι ένα φράχτη τέτοιον. Θυμίστε να σας πω το φράχτη γύρω, μάλλον παρένθεση. Παρενθετικά το φράχτη που έχει κάνει. Που έχει κάνει το Ισραήλ γύρω από τη Λωρίδα της Γάζας και τους έχει ουσιαστικά έχει κάνει ένα γκέτο. Δεν είναι το θέμα κάνω φράχτες, το θέμα είναι προστατεύω, φράσω δηλαδή, αυτό που θέλω, την ηρεμία μου, την ησυχία μου, μέσα από το να καταργηθεί αυτή η καπιταλιστική ανισότητα και αυτός ο καπιταλιστικός πόλεμος. Ναι, να ζούμε σε μια καπιταλιστική κοινωνία. Μπράβο. Ας αλλάξουμε λοιπόν προς τα εκεί. Να πούμε ότι, παιδιά, σταματάμε σήμερα τη συμφωνία που υπάρχει μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Τουρκίας. Βλέπουμε ποια αιτήματα είναι δίκαια, πού θα πάνε, να δημιουργηθεί και όχι να κάνουμε στο φυλάκιο γκέτα ή να κάνουμε στρατόπεδα συγκέντρωσης, ούτε να βάζουμε φράχτες και να κάνουμε. Τώρα, ο φράχτης έχει φτιαχτεί με λεφτά του λαού, του ελληνικού λαού, αλλά και του και ευρωπαϊκού λαού. Ναι. Δεν είναι δηλαδή κάτι που τα έδωσε η Ευρωπαϊκή Ένωση έτσι, άιντε και κάναμε έναν φράχτη. Μπαίνουν διάφορα ζητήματα τύπης, ξέρω εγώ, είναι τα σύνορά μας ή από την άλλη μεριά έχει λίγο σύνορο δικό μας ή έχουμε το μισό ποταμό. Αυτά είναι μικρή σημασία. Το κυριότερο, το κυρίαρχο, είπε ένας ποιητής, όταν κάνεις ένα φράχτη, δεν είναι μόνο να φράξεις αυτούς που θέλουν να έρθουν, αλλά μήπως θες να φράξεις και αυτούς που θέλουν να φύγουν από σένα. Μες. Το λέω έτσι εικονικά. Τώρα, υπάρχει πολύ μεγάλη κόντρα πριν ακόμα την ανακοίνωση του Έλληνα Πρωθυπουργού, για το αν θα. Βλέπουμε δημοσκοπικά ότι η Νέα Δημοκρατία θα είναι πρώτη. Υπάρχει λοιπόν μια κόντρα για το αν θα πρέπει να υπάρξει μια κυβέρνηση ηττημένων. Δηλαδή, αν θα πρέπει ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ, ΜΕΡΑ25 και ΚΚΕ να συνασπιστούν σε μια κυβέρνηση και να διοικήσουν τον τόπο την επομένη των εκλογών. Το ΚΚΕ λέει δεν συνεργάζομαι με κανέναν. Αυτό όμως τώρα είναι η θέση. Δεν υπάρχει προγραμματική σύμβαση. Πριν από λίγο, νομίζω, άκουσα τον κύριο Τσίπρα σε ένα κανάλι της Αθηναϊκό, που είπε ότι αν χρειαστεί, άμα θέλει, ας πει όχι. Είτε το ΠΑΣΟΚ, είτε το ΜΕΡΑ25, ή ακόμη και το ΚΚΕ. Τουλάχιστον εκεί είπα ακόμη και το ΚΚΕ. Κοιτάξτε, να δείτε, εμείς λέμε καθαρά ότι η κυβέρνηση θα υπάρξει. Δεν θα υπάρξει κάποιο πρόβλημα. Δυστυχώς θα υπάρξει. Με την πρώτη Κυριακή. Με την πρώτη, με τη δεύτερη, με την τρίτη. Θα υπάρξει. Συνεργασίες θα γίνουν και το λέμε αυτό γιατί. Γιατί εξυπηρετούν ουσιαστικά την ίδια πολιτική. Δέστε λίγο τι νόμοι έχουν ψηφιστεί από το ΣΥΡΙΖΑ, τι νόμοι δεν αλλάξαν από τη Νέα Δημοκρατία ή τι νόμοι δεν αλλάξαν από το ΣΥΡΙΖΑ που είχε ψηφίσει η Νέα Δημοκρατία. Δεν πειράζει το θέμα, θα φτάσω εκεί αμέσως. Λοιπόν, και τι έχουμε κάνει σήμερα, πλέον ο λαός έχει μάθει ότι είτε το λιγότερο κακό ή το περισσότερο κακό, είτε δηλαδή τη σκύλα είτε τη χάριβδη, θα είναι κακό. Το ζητούμενο λοιπόν είναι να αποφασίσει ο λαός, και αυτό είναι το κεντρικό μας σύνθημα. Να αποφασίσει ο λαός να πάρει τη μοίρα στα χέρια του, στην τύχη του. Με ό,τι θέλετε. Όταν 5% σας ψηφίζει. Ας μας ψηφίσει 55%. Μα δεν σας ψηφίζει. Ας μας ψηφίσει. Αυτό λέμε. Του προτείνουμε. Γιατί όμως δεν λέτε. Του προτείνουμε τη λύση. Αφού έχετε ένα 5%. Αλλά το κυριότερο από όλα δεν είναι το ποσοστό. Εμείς αυτό που του προτείνουμε είναι να κινητοποιηθεί για να λύσει τα προβλήματά του. Δεν λύνονται αλλιώς τα προβλήματα. Αν περιμένουμε τα προβλήματα να λυθούν ψηφίζοντας το δευτεραίο ή τον κάθε δευτεραίο. Και να πάει στη Βουλή να μας λύσει το πρόβλημα, δεν θα λυθεί ποτέ. Λύσεστε. Δεν αλλά και καθόλου. Εγώ... Και θα πω, για να καταλήξω και στην ερώτησή σας, εμείς δεν λέμε όχι σε καμιά κυβέρνηση. Λέμε σε όλες τις κυβερνήσεις όχι, πλην μίας. Στην οποία είμαστε διατεθειμένοι, θα είμαστε εκεί, θα είμαστε μπροστάριδες, θα συμμετέχουμε, θα κυβερνήσουμε. Αυτή που θα αποφασίσει ο λαός, που θα πάρει. Που θα πει κουκουέ. Που θα πάρει στα χέρια του την τύχη του, την απόφαση του, στη λαϊκή κυβέρνηση. Άρα έχετε επιλέξει να είστε στην αντιπολίτευση για να μπορείτε να ασκείτε αντιπολίτευση. Όχι, εμείς λέμε λοιπόν ότι ακόμη και αυτό που λέτε, που ίσως σε μερικούς να περάσει από το. Ας πούμε, λέει κάποιος φίλος μου, για να μην λέω εσάς. Μου έχει πει, εσείς δεν θέλετε να κυβερνήσετε. Βγαίνετε και πέστε, θέλω να πάρω την κυβέρνηση. Μέχρι και ο Βελόπουλος βγαίνει και το λέει. Εντάξει.
και ο Βελόπουλος βγαίνει και το λέει, και ο Ανδρουλάκης βγαίνει και το λέει, και όλοι βγαίνουν και το λένε. Ναι. Γιατί έτσι δημιουργήθηκε ένα τέτοιο. Σας πω κάτι, βγαίνει και το κουκό και λέει: θέλουμε να βγούμε να πάρουμε την κυβέρνηση. Να πάρουμε την κυβέρνηση. Και την άλλη μέρα θα σας θυμίσω τους χορούς που γινόταν επί ΣΥΡΙΖΑ, όχι γιατί τα φοβερά πράγματα. Εκείνο το τι θα κάνουμε με ένα νόμο και με ένα άρθρο. Το έκανε, δεν το έκανε. Με ένα νόμο και ένα άρθρο θα κυρώσουμε. Και ένα άρθρο θα κυρώσουμε τα μνημόνια. Και σήμερα, δεν ακυρώνεται το μνημόνιο. Όχι μόνο δεν ακυρώνεται το μνημόνιο συνεχίζει. Ναι. Και σήμερα μιλάμε τώρα για τα καλάθια του Νουνού και της Ανάστασης και των Χριστουγέννων. Και εμείς τα λέμε και καλάθια καπαμά. Συγγνώμη για την έκφρασή μου. Αλλά αυτό λοιπόν έχει να κάνει με το αν αποφασίσει ο λαός. Ο λαός δηλαδή μπορεί να σώσει το λαό και λέμε με ισχυρό κουκουέ. Γιατί να ψηφίσει κάποιος το Σάββατο Δευτέρα την Κυριακή των εκλογών? Ας ψηφίσει όποιον θέλει από τις φοδέλτες του κουκουέ. Γιατί να ψηφίσει κουκουέ, εγώ θα σας απαντήσω. Πραγματικά, αν με βλέπει χοντρό, γέρο, ξέρω εγώ τι θέλει, ας μην ψηφίσει. Έχουμε και άλλες επιλογές μέσα στις ψηφοδέλτες του κόμματος. Αυτό που πρέπει να ψηφίσει, που λέμε ότι θα πρέπει να αποφασίσει, είναι όχι μόνο να ψηφίσει κουκουέ, αλλά και την άλλη μέρα, για να μην πω από σήμερα και πριν δηλαδή και την προηγούμενη μέρα, να είναι στον αγώνα, να είναι σε αυτό που είπαμε, που έγινε με τα Τέμπη. Δέστε τι έγινε με τα Τέμπη. Έτσι ξεσηκώθηκε όλος ο λαός, γιατί ένιωσε πλέον την αδικία, ένιωσε ότι ακόμη και η ζωή του κινδυνεύει. Και κινητοποιήθηκε σε όλο τον κόσμο. Από τις μεγαλύτερες συγκεντρώσεις στην Αλεξανδρούπολη, ναι. Δεν ξέρω αν την παρακολουθήσατε. Ήταν φοβερό πράγμα. Κατέβηκε όποιο μπορείτε να φανταστείτε. Δεν έχει να κάνει δηλαδή. Που αποφάσισε να πει: όχι, ρε παιδιά. Εάν το κάνει ο λαός αυτό, ναι, πραγματικά μπορούμε να ελπίζουμε και εκεί θα είμαστε στην κυβέρνηση μαζί. Και ας ψηφίσουν Δευτερέο, Διδίνη, Γουγιουμτζή, όποιον θέλουν. Συγγνώμη να μην τους πω όλους. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ σας ευχαριστώ. Να είστε καλά και κρατάω την υπόσχεση αυτή για τα δημοτικά. Ναι, αυτό πρέπει να το κάνουμε οπωσδήποτε γιατί θα έχει ενδιαφέρον. Έχει μεγάλο ενδιαφέρον. Αλλά όχι με πολιτική χρειά, με αυτοδιοικητική και με τη ματιά στο μέλλον. Σας ευχαριστώ την πολύ. Ανθρώπινη απλή. Την ανθρώπινη. Σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά και εγώ ευχαριστώ.